Επεισόδιο 24ο. Λοιπόν. Και συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Έτσι λοιπόν, από μέναν άλλα δύο μάτς για τη σεζόν που ήμασταν, και θέλαμε τουλάχιστον ένα βαθμό για να παραμείνουμε στη division, αφού το promotion πλέον δεν ήταν δυνατό, καθώς δεν υπήρχαν αρκετοί βαθμοί. Αυτό είναι το πρώτο από τα δύο μάτς που μείνανε, το οποίο ξεκίνησε άσχημα, αφού δεχτήκαμε γκολ γρήγορα σχετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε αυτό το μαρκάρισμα στην περιοχή και οι αντίπαλοι κερδίσαν πέναλτι και σκοράρανε. Έτσι το μάτς έληξε 2-0. Και ξέχασα να πω ότι εδώ παίζω μαζί με τον Θεοδόση και τον Τέο. Και αυτό είναι το δεύτερο μάτς που θέλαμε, όπως είπα και προηγουμένως, θέλαμε τουλάχιστον το βαθμό. Και αυτό το μάτς πήγε καλύτερα γενικά. Βέβαια τα γκολ δεν ήταν και... τουλάχιστον το πρώτο γκολ δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο του Θεοδόση. Ήταν ένα ανάπηρο γκολ τέλος πάντων. Αλλά εμείς, ό,τι και να γίνει, θέλουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε τέλος πάντων. Δεν μας νοιάζουν τα γκολ. Και μετά το γκολ μας τέλος πάντων έγινε και αυτή η φάση. Αλλά ο Θεοδόση δεν θα σκοράρει τελικά. Μετά στο 60 θα γίνει το 2-0 με αυτό το διαγώνιο shoot. Deal with it. Yeah, like. Και πέρα από αυτό θα πετύχουμε και τρίτο goal με ένα ωραίο τελείωμα από τη Θεοδόση. Good choice, eh? What are the keeper, man? Και μετά και από αυτό το goal, αφού βέβαια δούμε άλλο ένα replay από αυτό το ωραίο τελείωμα, μετά από αυτό το goal Θεοδόση, θα καταφέρουμε να πετύχουμε και άλλο ένα γκολ με τον Τεό, ο οποίος θα επιστρέψει στην καλή φόρμα που είχε και πριν πολύ καιρό, αφού είχε αναγωνιστεί για το κλαμπ για τουλάχιστον 2 μήνες, πιστεύω, αν θυμάμαι καλά. Ξαναβλέπουμε εδώ το τελείωμα. Έτσι το σκορ έγινε 4-0 και έτσι έλυσε το μάτς. Τελειώσαμε λοιπόν αυτή τη σεζόν με 12 βαθμούς και παραμείνουμε στη Division X. Και εδώ ξεκινάει η καινούργια σεζόν για την ομάδα. Είμαστε ακόμα λοιπόν στη Division X. Πρώτη καλή φάση από αυτή την κεφαλιά από το corner από τον Τεό, αλλά η μπάλα καταλήξει out. Η επόμενη καλή φάση, ένα foul Θεοδόση και η μπάλα θα καταλήξει ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι. Και στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου η μπάλα θα στάσει, μάλλον η μπάλα θα περάσει ανάμεσα από δύο αμυντικούς και θα καταλήξει έναν αντίπαλο επιθετικό, ο οποίος θα βαρέσει ένα δυνατό σούτ από το κέντρο της περιοχής και θα κάνει το 1-0. Αλλά επειδή εμείς δεν το αξίζαμε, κατευθείαν από τη σέντρα θα γίνει μια ατομική ενέργεια εδώ και η μπάλα θα καταλήξει στον Τεό, ο οποίος θα κάνει το 1-1 απευθείας από τη σέντρα. Λοιπόν θα γίνει το 1-1, αφού ούτως ή άλλως το αξίζαμε, καθώς είχαμε περισσότερες φάσεις μέχρι στιγμή στο μάτς. Και μετά θα γίνει και αυτή εδώ η φάση με την κεφαλιά του Τεό, αλλά ο τερματοφύλακας θα αποκλείσει αυτό το δύσκολο σουτ. Μετά και αυτή εδώ η φάση που η μπάλα καταλήξει στο δοκάρι, αλλά ο Τεό ήταν σε θέση offside, οπότε τον γκολ δεν θα μετρήσει. Και άλλη μια καλή φάση γύρω στο 60, δεν θα τα καταφέρουμε ούτε εκεί. Εδώ στο 83 στεκόμαστε τυχεροί, αφού από το κρέμασμα μπάλα καταλήξει το κάρι και έτσι το μάτς έληξε 1-1. Έτσι έχουμε ένα βαθμό και περνάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Η πρώτη καλή φάση για μας στο 23ο λεπτό. Ο CPU όμως δεν τελειώσει σωστά τη φάση, αφού δεν έχει την κατάλληλη δεξιότητα για να τελειώσει αυτή τη φάση τέλος πάντων. Στο 29 όμως η μπάλα καταλήξει στον Τεό μετά από αυτή τη ψηλή παλιά και εκείνος θα κάνει το 0-1. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο, ένα φάουλ Θεοδόση, ο τερματοφύλακας θα αποκλείσει και αυτό το μάτς δεν είχε ιδιαίτερες φάσεις. Έτσι λοιπόν έληξε 0-1.
Και έτσι λοιπόν έχουμε 4 βαθμούς, περνάμε στο επόμενο παιχνίδι. Η πρώτη καλή φάση στο 19. Ο Θεοδόσας σεντράρει. Η κεφαλιά θα αποκλειστεί από τον τερματοφύλακα, αλλά το δεύτερο τελείωμα δεν θα είναι καλό και θα καταλήξει out. Επόμενη φάση με ένα διαγώνιο σου του Θεοδόση, το οποίο δεν θα μπει ούτε αυτό. Η επόμενη καλή φάση ούτε με αυτή θα καταφέρουμε να βάλουμε goal. Και φτάνουμε στο 45, που με την πίεση αυτή της ομάδας η μπάλα καταλήξει στο Θεοδόση, που με ωραίο σου θα κάνει το 1-0. Και αυτά δεν είναι ένα από τα κλασικά goal του 45, γιατί αφού πιέζαμε αξίζαμε να πετύχουμε το goal και ούτως ή άλλως είχε κάνει λάθος ο αντίπαλος. Οπότε δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για script. Και περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ουσιαστικά σε μια από τις λίγες τους φάσεις θα καταφέρουν να ισοφαρίσουν με αυτό το goal από rebound. Ένα ισχυρό πραγματικά goal. Και μπορώ να πω ότι σε αυτό το match είχαμε το λεγόμενο FIFA Age. Αφού δεν πήραμε τη νίκη μετά από τόσες φάσεις, και ενώ το αξίζαμε. Για παράδειγμα αυτή εδώ η φάση που η μπάλα θα πάει δοκάρι και δεν θα καταφέρει να μπει μέσα, η μπάλα θα σταθεί στη γραμμή, και για κάποιο λόγο η EA απλώς δεν ήθελε να νικήσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Ξεκάθαρα πράγματα δηλαδή. Περνάμε και στο επόμενο match, το οποίο ήταν ένα από τα χειρότερα match που έχουμε παίξει ποτέ στα clubs, και ήρθε 0-0 και είχαμε μόλις 3 shoot. Δεν θα σχολιάσω κάτι για αυτό το match. Περνάμε και στο επόμενο match, το οποίο πήγε αρκετά άσχημα και για λόγους ηθικού, ας πούμε, δεν θα δείξουμε τα στιγμιότυπα για να μην πέσει το ηθικό της ομάδας. Αυτά ήταν τα μάτια για αυτό το επεισόδιο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.